Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο. Είμαι ο Δημήτρης και σήμερα, όπως καταλάβατε από τον τίτλο, θα απαντήσω στο αν αξίζει το mining στην Ελλάδα. Θα προσπαθήσω να είμαι ψύχρεμος σε αυτό το βίντεο, να κάνω ένα disclaimer. Όταν ρωτάμε αν αξίζει το mining στην Ελλάδα, σε ποιο mining αναφερόμαστε. Στο bitcoin mining, ethereum mining, γενικά το mining, σε ποιο. Το βίντεο που είχα κάνει με το πώ να κάνει Bitcoin mining, όπου και από αυτό το βίντεο έχετε έρθει περισσότεροι, έχετε μπει στο κανάλι μου και ευχαριστώ για αυτό, και από εκεί ξεκίνησα κάπω το ερώτημα που μου κάνετε όλοι: αν αξίζει, και αν δεν αξίζει, και πόσο ρεύμα καίει, κλπ, κλπ Να πω πω σε εκείνο το βίντεο, το Bitcoin mining που κάνουμε δεν είναι Bitcoin mining, και προφανώ το γνωρίζετε αυτό, το λέω και στο βίντεο, είναι κάνουμε mining μέσα από το NiceHash. Το NiceHash είναι μια πλατφόρμα για miners η οποία κάνει όλο το πράγμα πιο εύκολο και κατανοητό προ κόσμο ο οποίο δεν γνωρίζει πολλά. Είναι καινούριο στο χώρο. Χωρί αυτό να σημαίνει όμω ότι θα πάρουμε μια κάρτα γραφικών, ένα καλώδιο, μια μετρική, θα τα κουμπώσουμε πάνω και θα μα βγάζει λεφτά από μόνο. Απλά το κάνει πιο κατανοητό και πιο εύκολο προ τον νέο miner. Στο Nice επιλέγει πιο κρυπτο, πιο coin θε να κάνει mine και σε ανταμείβει μόνο σε bitcoin. Εμεί λοιπόν επιλέξαμε και όπω ο περισσότερο κόσμο, γιατί αυτό είναι το πιο profitable, αυτό που βγάζει περισσότερα λεφτά δηλαδή, επιλέγουμε Ethereum να κάνουμε mining. Οκ, υπάρχουν και άλλα coins τα οποία μπορεί να κάνει mine, όπω είναι το Raven Coin και άλλα πολλά, αλλά αυτό που χρησιμοποιούμε πάντα οι περισσότεροι είναι το Ethereum. Άρα στην ουσία τι κάνουμε, κάνουμε Ethereum mining και πληρωνόμαστε σε Bitcoin. Οπότε σήμερα θα πάμε λίγο να σας δείξω τι VAT καταναλώνουν οι κάρτες γραφικών που έχω, πόσο ρεύμα καίνε τι λεφτά βγάζουν, τι λεφτά πληρώνουμε σε ρεύμα και κάποιες άλλες λεπτομέρειες. Λοιπόν για να σας απαντήσω αν αξίζει ή αν δεν αξίζει το mining. Πάμε λοιπόν εδώ πέρα στον υπολογιστή μου και σε πρώτη φάση να πάμε λίγο εδώ πέρα στο NiceHash. Κάνω mining στον αλγόριθμο Dagger Hashimoto, δηλαδή Ethereum. Το Accepted Speed είναι αρκετά χαμηλό, είναι στο 51%. Megahash. Το Accepted Speed είναι αυτό το speed, τα MHz που δέχεται το network. Και πώ μπορούμε να δούμε από εδώ κάτω, πάμε λίγο. Όπω βλέπουμε, το pay rate είναι πολύ χαμηλό. Αυτό παίζει ρόλο το πόσο κέρδο βγάζουμε από τι κάρτε γραφικών. Εδώ λέει pay rate. 0,000 000, 30.240 BTC. Εδώ κάτω τώρα που είμαστε από τι 30.000 είναι στι 9.792. Δηλαδή το profitability είναι αυτό που έλεγα και στο προηγούμενο βίντεο, είναι πολύ χαμηλό αυτό το διάστημα, με αποτέλεσμα να μην βγάζουμε το ίδιο που βγάζαμε πριν. Αυτό όμω είναι πάνω κάτω. Άλλε φορέ ανεβαίνει, άλλε φορέ κατεβαίνει. Βγάζουμε έναν μέσο όρο και βλέπουμε πόσα βγάζουμε. Πάμε να υπολογίσουμε λοιπόν το τι λεφτά βγάζουμε τον μήνα αυτή τη στιγμή. Ερχόμαστε λοιπόν εδώ πέρα και βλέπουμε τι τελευταίε μα πληρωμέ και τι κάνουμε group by day για να βλέπουμε ανά 24 ώρο. Εδώ πέρα 25 Μαου που έχουμε σήμερα. Σήμερα βλέπουμε ότι έχω 2 και 52 και δεν έχει κλείσει ακόμα το 24ωρο. Μέχρι το βράδυ θα έχει παραπάνω. Α δούμε τι προηγούμενε μέρες τι βγάζαμε. Εδώ πέρα, 20 Μαου, είναι η ημέρα η οποία έβαλα πάνω στο σύστημα την RTX 3060 και έκανα δοκιμέ. Οπότε δεν έκανα mining και γι' αυτό έχει τόσο χαμηλό profitability. Εδώ είναι οι μέρε οι οποίε πήγανε άπατε. Είναι πάρα πολύ χαμηλό το profitability. Βλέπουμε 2, 3 κλπ. κλπ. Αλλά εδώ είναι με τη μία κάρτα γραφικών. Δεν έχω βάλει την RTX. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ πέρα 4,91. 5.37, 5.20, 5.11. Δηλαδή αυτές τις μέρες είμαστε εκεί στο τάλιρο και κάτι. Αν λοιπόν εγώ υπολογίσω, να σου βγάλω ένα πάνω κάτω μέσο ώρα να πω ότι είναι στα 5 ευρώ την ημέρα και με τις δύο κάρτες που και πάλι είναι πολύ χαμηλό αυτό. Γενικά διανύουμε μια περίοδο η οποία το profitability είναι χαμηλό και θα πάμε με βάση αυτό. Θα πούμε με 5 ευρώ την ημέρα. Οπότε, αν πούμε 5 ευρώ επί 30, μα κάνει 150 ευρώ. 150 ευρώ και με τι δύο κάρτε. Μιλάμε για μια GTX 1080 και μια RTX 3060. Ωραία. Το profitability, ξαναλέω, είναι πάρα πολύ χαμηλό αυτή την περίοδο. Κανονικά οι κάρτες βγάζουν παραπάνω, αλλά Εμεί θα το πάμε με βάση αυτό για να δείτε ότι ακόμα και με όταν ε, διανύουμε αυτή την περίοδο που είναι χαμηλά τα, τα, τα pay rates και οι πληρωμέ και το δίκτυο όλο, και δεν παίρνουμε το ίδιο, δεν έχουμε το ίδιο profitability που, έχουμε, που είχαμε άλλε φορέ που ήταν πιο ψηλά, α πούμε. Με αυτό το χαμηλό profitability θα πάμε σήμερα να σα δείξω. Να δούμε τι βγάζουμε, τι πληρώνουμε και τι καθαρό κέρδο έχουμε λοιπόν. 150 ευρώ λοιπόν τον μήνα. Το κρατάμε. 150 ευρώ τον μήνα μα βγάζουν οι δύο κάρτε. Τέλεια. Θα έρθουμε λοιπόν εδώ πέρα στο mining PC. Και θα δούμε τα Watt που μας γράφει ότι καταναλώνει αυτή τη στιγμή κάνοντας mining. Έχουμε την RTX 3060, το device 0, το οποίο είναι στα 100 με 99 Watt. Και έχουμε και την GTX 1080, η οποία τρέχει αυτή τη στιγμή στα 200 Watt. Αλλά βλέπω είναι ακόμα 80, ωραία, θα πούμε 202 Watt το ένα και 100 Watt το άλλο. Άρα η μία κάρτα γραφικών μας τρώει όπως βλέπουμε power 100W και άλλη 201-202W. Πάμε λοιπόν να υπολογίσουμε τι ρεύμα θα πληρώσουμε με βάση αυτά τα watt που καταναλώνουμε. Πάμε λοιπόν να κάνουμε τα μαθηματικά μας και να δούμε πόσο ρεύμα πληρώνουμε. Θα πάρω μία-μία τις κάρτες και μετά θα τις βάλω μαζί. Η μία είχε είπαμε 202W. Άρα 202W επί 24 ώρες είναι 4848W το 24 ωρο Δια είναι 4,848 kW. Δηλαδή κάναμε το... τα βάτ, τα κάναμε kW. 4,8 kW. Επί 30, 145,44 τον μήνα. Επί 0,18 είναι η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή σήμερα για τα νοικοκυριά, όχι για τις επιχειρήσεις για τις επιχειρήσεις είναι πιο φθηνό το ρεύμα, είναι 26 και 17 ωραία, 26 ευρώ, 27 σου λέω εγώ 27 ευρώ, 27 ευρώ λοιπόν μας τρώει τον μήνα η GTX 1080 που τρέχει στα 200W πάμε παρακάτω, 100W η RTX 3060 επί 24 2400. 400, χίλια kW. επί 30 δηλαδή τον μήνα μα, 72 κιλοβατόρε το μήνα. Επί 0,18, 12, 13 ευρώ. Άρα έχουμε 27 και 13, 27 και 13, 40 ευρώ. 40 ευρώ λοιπόν είναι το καθαρό ρεύμα που θα πληρώσουμε για να κάνουμε mining με αυτέ τι δύο κάρτε που έχουμε. Θα μου πείτε τώρα, η μία γιατί μου έχει κόστο 13 ευρώ και άλλη μου έχει 27. Γιατί η RTX 3060, γι' αυτό γίνεται και ο πανικό με τι 3060, γιατί είναι πιο οικονομικέ στο ρεύμα και βγάζουν και μεγαλύτερο κέρδο. Οπότε και σου βγάζει περισσότερα λεφτά και σου είναι πιο οικονομική στο ρεύμα. Ενώ η 1080 και η περισσότερο ρεύμα. Στα 40 ευρώ ρεύμα λοιπόν, το καθαρό μα κέρδο είναι 110. Άμα βάλω εγώ και ένα εικοσάρικο έτσι παραπάνω, γιατί έτσι, γιατί μπορούμε, και α πούμε ότι δεν είναι 40 ευρώ, είναι 60 ευρώ το ρεύμα. Έχει πάλι κέρδο 90 ευρώ. Όσον αφορά το ρεύμα, δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα στο mining. Αλλά κάποια πράγματα δεν μένουν μόνο στο ρεύμα. Μιλώντα για το Ethereum mining, λοιπόν, βλέπουμε ότι με το ρεύμα δεν υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα. Εσεί είναι οι εισερχόμενοι στον χώρο του mining και των κρυπτονομισμάτων, που νομίζετε ότι θα πάρετε μία-δύο κάρτε γραφικών, μία μητρική, θα βάλετε και ένα καλώδιο να του δώσετε ρεύμα και θα βγάζετε λεφτά. Κάνετε τεράστιο λάθο, κλείστε το βίντεο, μην ασχοληθείτε με αυτό, τρεχάτε να κρυφτείτε. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Δεν γίνεται να ακούτε ούτε μόνο εμένα, ούτε μόνο αυτόν που θα σα πει ότι δεν αξίζει το mining στην Ελλάδα γιατί έχει τα δικά του συμφέροντα, δεν ξέρω εγώ για ποιο λόγο το λέει. Πρέπει να Κοιτάξτε και τι δύο πλευρέ, να τα βάλετε κάτω, να κάνετε του υπολογισμού σα. Αν θέλετε να ασχοληθείτε με αυτό, αν δεν θέλετε, δεν υπάρχει λόγο να μπείτε καν στη διαδικασία. Αν θέλετε όμω, που για να με ρωτάτε πάνω από ό,τι θέλετε ή σα ενδιαφέρει τέλο πάντων, μπείτε, ψάχτε το, κάντε του υπολογισμού σα, να δείτε και μόνοι σα τι συμβαίνει και μετά ασχοληθείτε. Και αυτό ισχύει σε όλα τα πράγματα στη ζωή, δεν ισχύει μόνο στο mining. Οκ, δεν γίνεται να ακούμε μόνο τη μία πλευρά και να βγάζουμε άποψη, να έχουμε γνώμη και να θεωρούμε ότι το mining δεν αξίζει στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά όμω, μιλάμε ξαναλέω συγκεκριμένα για το Ethereum mining. Μπορεί άμα έκανε Κάποιο άλλο coin γιατί το Ethereum θα σταματήσει σε... από το 2022 και μετά θα γίνει proof of stake. Αν θα κάνει τώρα κάποιο άλλο coin και όχι Ethereum, μπορεί αντί για 150 να βγάζει, ξέρω εγώ, 80, να βγάζει 90. Οπότε, αν βγάλει και 60 ευρώ που σου είχα πει εγώ πριν για το ρεύμα, τι έχει, έχει μικρό κέρδο. Έχει κέρδο, αλλά είναι πολύ πιο μικρό το κέρδο. Οπότε, πρέπει να ψάξει μετά. Θα σταματήσει το Ethereum. Τι coin θα κάνω, θα κάνω αυτό, θα ασχοληθώ με εκείνο. Κάθε μέρα έχουμε καινούργια νέα στο χώρο των κρυπτονομισμάτων. Αλλάζουν κάποια πράγματα. Πρέπει να μάθει να εξελίσσει. Σε μέσα σε όλο αυτό, να μάθει να κινείσαι μέσα σε όλο αυτό και να βλέπει πού μπορεί να πα, πού μπορεί να βγάλει περισσότερα λεφτά και πώ πρέπει να κινηθεί γενικότερα μέσα σε αυτό το χώρο. Επίση, άλλο τεράστιο ρόλο παίζει το σε τι τιμή θα πάρει την κάρτα γραφικών. Αν θα πάω να πάρει τώρα επειδή άκουσε σε μένα να σου πω για την και πάω να πάρει στο Scrooge μια 3060 που κάνει ένα χιλιάρικο, όχι ρε φίλε, χαμένο α πούμε. Μακριά από αυτά. Θα βρει τιμή φυσιολογική. Αν μπορεί, αν δεν μπορεί, μην την πάρει ποτέ σου α πούμε. Βρε με 6, με 5, με 6,5 εκατοστάρι κάρτι 6-30-60. Μέχρι εκεί, όχι, παρα... όχι παραπάνω. Για τα λεφτά που σου βγάζει, μέχρι εκεί είναι η κατάλληλη τιμή για να αγοράσει μια κάρτα γραφικών. Μπορεί σε ένα χρόνο που το εθύνουμε να σταματήσει να βγει κάποιο άλλο κρυπτονόμισμα ή να ανέβει η τιμή κάποιο άλλο κρυπτονομίσματο αυτό που έλεγα πριν του στον αλγόριθμο Octa που δεν θυμάμαι Conflux, νομίζω λέγεται Flux, κάπω δεν θυμάμαι Μπορεί να ανέβει η τιμή του και να γίνει σαν το Ethereum και να κάνουν αυτό το κρυπτονόμισμα mine. Οπότε οι κάρτε σου πάλι να έχουν την ίδια αξία που είχαν και με το Ethereum. Όπω και να έχει, οι κάρτε γραφικών είναι μια επένδυση. Και όταν τι αγοράζει σε μια καλή τιμή, έχει και αξία μεταπόληση μετά σε πάλι καλή τιμή. Σε καμία περίπτωση δεν βγαίνει χαμένο. Ειδικά όσον αφορά το Ethereum mining. Και επίση σε προηγούμενο βίντεο έδειξα πώ να χακάρει την RTX 3060 για να σου δίνει το 100% τη ε... απόδοσή τη. Οπότε για να μην του πολύ κουράζω τώρα το θέμα. Το mining στην Ελλάδα όσον αφορά το ρεύμα αξίζει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Από εκεί και πέρα τώρα, στο μέλλον, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, δεν το γνωρίζουμε, δεν το ξέρουμε, ίσως να μην το ξέρει και κανένας. Είναι σαν να θες να ανοίξει καφετέρια και να φοβάσαι μη ξαναμπεί σε καραντίνα και κλείσουν την εστίαση. Μη το κάνεις καθόλου. Κάποια πράγματα, και ακόμα και αν δεν το περιμένουμε, μπορεί να συμβούνε. Αν είσαι αποφασισμένο να κάνει κάτι και να επενδύσει κάπου λεφτά, γιατί πιστεύει, γιατί έχει ψάξει, γιατί έχει ερευνήσει και πιστεύει ότι μπορεί να βγάλει περισσότερα λεφτά, κάτω. Υπεύθυνο δεν είναι κανένα παρά μόνο εσύ και μόνο εσύ. Δεν είμαι ειδικό, δεν θα σου πω τι να αγοράσει. Πού να επενδύσει και τι να κάνει. Σα δείχνω μόνο και μόνο τι εμπειρίε μου, αυτά που κάνω εγώ, αυτά που μαθαίνω και μέχρι εκεί. Από εκεί και πέρα είναι δικό σα θέμα πώ θα το εκμεταλλευτείτε όλο αυτό και τι θα κάνετε από εκεί και πέρα. Ευχαριστώ λοιπόν που είδατε αυτό το βίντεο. Αν σα άρεσε να κάνετε ένα like και αν δεν σα άρεσε να κάνετε dislike, να πατήσετε εγγραφή στο κανάλι και καμπανάκι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για τα καινούργια μου βίντεο, γιατί δεν έρχονται ειδοποιήσει. Αν δεν πατήσατε καμπανάκι. Αν έχετε κάποια απορία, αν θέλετε να συζητήσουμε κάτι, να το γράψετε κάτω στο στα σχόλια και θα το απαντήσω. Μέχρι το επόμενο βίντεο, καλά να περνάτε, καλή συνέχεια και καλό mining.